116 ώρες ασταμάτητης μουσικής. Έχεις μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Πώς γίνεται αυτό, πώς άντεξες? Γίνεται, έγινε μάλλον. Πώς άντεξες? Είναι θέμα θέλησης και τακτικής. Απλά ήταν ο σκοπός, πάνω απ' όλα που κράτησε, όπου είχε γίνει στην Κύπρο 1η με 6 Ιουλίου το 2008 για να μαζευτούν χρήματα για τους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου. Και αν και ήταν το δυσκολότερο από τις 65.000 ρεκόρ που είναι στο βιβλίο, λόγω αυτού του στόχου, αν θέλετε, ή του σκοπού, πέτυχε. Δεν αισθανόσουν καθόλου κουρασμένους καθόλου τη διάρκεια που έπεσε μουσική? 116 ώρες είναι 116 ώρες, έτσι. 5 μερόνυχτα. 5 μερόνυχτα. Ναι, εξαντλημένος, σε υπερένταση, έχεις ταχυκαρδία που είσαι στα όρια ανακοπή καρδιάς, αλλά το παλέψαμε. Όμορφα έγινε. Και ο σκοπός άξιζε, έτσι, από τη στιγμή που συγκεντρωθήκαμε χρήματα. Γι' αυτό πέτυχε κιόλας, ένα ρεκόρ το οποίο ήταν από το 2006, 88 ώρες, στο Barcelona Bar στο Μεξικό. Δοκιμάσανε πάνω από 8.000 DJ ανά το παγκόσμιο και δεν. Και πέτυχε με εμάς. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τη μουσική, γενικά με το να παίζεις μουσική? Επαγγελματικά ως DJ τα τελευταία 20 χρόνια. Και είσαι γνωστός ανά την Ελλάδα, έτσι, πηγαίνεις σε διάφορες χώρες και παίζεις. Πρόσφατα ήσουν εδώ, στις Ράχες συγκεκριμένα, έπαιξες μουσική. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στη Λαμία συγκεκριμένα για να παίξω και ειλικρινά ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με στηρίζουν εδώ πέρα. Περνάμε καταπληκτικά κάθε φορά και δεν είναι τυχαίο που μέσα σε ένα μήνα έχω έρθει 3 φορές. Άρα υπάρχει ανταπόκριση και από τον κόσμο και από εμένα. Έχεις και δικά σου κομμάτια τα οποία θα κυκλοφορήσουν και θα γίνουν με βίντεο κλιπ. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, όπως είπαμε πριν, ως DJ επαγγελματικά ασχολούμαι 20 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια που έχω έρθει μόνιμα στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμαι ως, και ως μουσικός παραγωγός. Έχω δώσει κομμάτια δικά μου σε διάφορους καλλιτέχνες, εκ των οποίων η Αλκμίνη Χατζηγιάννη, πρώην Μυστίκ, 2 κομμάτια για τη νέα της προσωπική δουλειά, το ροκ συγκρότημα ΝΑΛ, μια διασκευή στο τραγούδι στην επιτυχία τους «Πιάσε με», που έχει γίνει με αγγλικό στίχο, το «Don't You See», και έχω δημιουργήσει και το δικό μου γκρουπ, το G-Spot, όπου αποτελείται από εμένα ως DJ και παραγωγό και μια εξαιρετική φωνή, τη Μαρία Μελισσαρούτη, που είναι η τραγουδίστρια, όπου τώρα βγάζουμε το πρώτο μας κομμάτι με τίτλο «Βιές», σε στίχο της Κατερίνας Μαρτσούκου, και θα είναι και έτοιμο το βίντεο κλιπ να βγει τέλος του μήνα. Σκοπεύεις να κάνεις και ένα νέο ρεκόρ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Πόσες ώρες? Σκοπεύουμε να πάμε για 146 ώρες. 146 ώρες. Εξημερώνυχτα. Θα γίνει στην Αθήνα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είμαστε τώρα στη διαδικασία να το οργανώσουμε. Έχουμε εγκριθεί για την προσπάθεια από το βιβλίο ρεκόρ, γιατί υπάρχει μια τεράστια διαδικασία. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο ρεκόρ, να πω ότι είναι το δημοφιλέστερο από τις 65.000 υφιστάμενα που υπάρχουν στο βιβλίο και ένα από τα 10 δυσκολότερα. Άρα υπάρχει τεράστια διαδικασία για να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα αναμένουμε, έτσι, το επόμενο ρεκόρ. Και αυτό, όπως και πολλά άλλα τραγουδάκια, τα οποία, να πω ότι ειδικά εδώ στη Λαμία, στα ραδιόφωνα, παίζουν συνέχεια και είναι αυτό ότι ο κόσμος τα αγαπά και με στηρίζει, ειδικά εδώ, και ένα ευχαριστώ είναι λίγο, να πω, προς όλο αυτό τον κόσμο. Το ότι κέρδισες, μπήκες μάλλον στο βιβλίο Guinness για τις 116 ώρες ασταμάτητης μουσικής, το έχεις κάνει τατουάζ, σκοπεύεις, αν με το καλό μπεις και στο πάλι με τις 140 ώρες να το κάνεις και αυτό. Γι' αυτό θα το κάνω, έχει παραπονεθεί το χεράκι εδώ ότι μόνο το ένα έχει ρεκόρ, να κάνουμε και στο άλλο.